Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, χαιρετίζω τη διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα σας με θέμα την άθληση και τη διατροφή ως μέσα αντιμετώπισης της πανδημίας. Θίγεται πραγματικά ένα επίκαιρο επιστημονικό ζήτημα, καθώς το θεματικό του πεδίο προβληματίζει το σύνολο της κοινωνίας στις μέρες μας και ειδικότερα τους νέους μας. Χαίρομαι όμως ειλικρινά για τη σπουδαία πρωτοβουλία του τομέα αθλητισμού της ΟΝΕΔ. Σε μια εποχή που η πανδημία δοκιμάζει την ανθρωπότητα σε υγειονομικό και ψυχολογικό επίπεδο, η μεγαλύτερη νεολαία της χώρας μας, πάντα μαχητική και πρωτοπόρα, βγαίνει μπροστά για άλλη μια φορά. Ενώνει τις δυνάμεις της με τη δραστήρια δίμητρο της Αγίας Βαρβάρας και θίγει κέρια κοινωνικά αλλά και υγειονομικά ζητήματα. Φίλες και φίλοι, έχουμε συμπληρώσει σχεδόν ένα χρόνο από τότε που ξεκίνησε η πανδημία, που έκανε την εμφάνισή της στις ζωές μας και στην ουσία άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά μας. Για την προστασία της υγείας μας, έπρεπε να περιορίσουμε τις κοινωνικές μας δραστηριότητες, συνεπώς και την σωματική μας άσκηση. Σε συνεργασία με την Υγειονομική Επιτροπή που συστήσαμε εδώ στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εκμονήθηκαν αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα άθλησης και οι αθλητικές μας εγκαταστάσεις λειτουργήσαν και συνεχίζουν να λειτουργούν με πολύ μεγάλη προσοχή και με αυστηρούς κανόνες. Από την πρώτη στιγμή, ωστόσο, βλέποντας τις συνέπειες που μπορεί να έχει το lockdown στη σωματική αλλά και ψυχική υγεία του ανθρώπου, τονίσαμε την αναγκαιότητα της στήρησης ενός μοντέλου υγιεινής διατροφής αλλά και σωματικής άσκησης. Η σωστή διατροφή χρειάζεται να συνδεθεί άρρηκτα με την ορθή άσκηση. Πρέπει να καταστεί σαφές σε όλους ότι ο ορθός συνδυασμός διατροφής και άσκησης χρειάζεται να μπει στην καθημερινότητα όλων μας και να αναδειχθεί ως σε στάση ζωής για τη νέα γενιά ιδιαιτέρως. Διότι είναι ανησυχητικά τα ποσοστά των νέων ανθρώπων που αντιμετωπίζουν ασθένειες που οφείλονται στην έλλειψη άθλησης αλλά και στην κακή διατροφή. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτό το φαινόμενο να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που δίνουμε μια δύσκολη μάχη απέναντι στην πανδημία. Πρέπει όλοι μαζί να ενώσουμε δυνάμεις. Και επιτρέψτε μου, η σημερινή σας εκδήλωση ταυτίζεται απόλυτα με τη φιλοσοφία του Υφυπουργείου Αθλητισμού, το οποίο θα συνεχίσει να προάγει σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την ορθή ενημέρωση των πολιτών. Επιδιώκουμε την προώθηση ενός υγιούς μοντέλου ζωής και την ενθάρρυνση μέτρων για την είσοδο της διατροφής και την άσκηση στην καθημερινότητά μας. Θα χαρώ ειλικρινά να δεχτώ προτάσεις, τις προτάσεις σας και βεβαίως προσδοκώ να έχουμε μια στενή συνεργασία. Άλλωστε και εγώ από την ΟΝΕΔ προέρχομαι και βεβαίως τις κομματικές μας οργανώσεις και τις τιμώ και τις σέβομαι και συνεργαστήκαμε 4 ολόκληρα χρόνια ως γραμματέας του κόμματος πολύ στενά και κυρίως αποτελεσματικά. Τώρα είμαστε όλοι μαζί σαν μια γροθιά, να προχωρήσουμε ακόμη πιο βαθιά στην αθλητική μεταρρύθμιση προς όφελος όλης της αθλητικής οικογένειας. Εύχομαι να είμαστε όλοι μαζί και κυρίως υγιείς αλλά και όλοι έτοιμοι να πάρουμε σύντομα τις ζωές μας πίσω και στην επόμενή σας εκδήλωση να μπορέσουμε από κοντά να ανταλλάξουμε ωφέλιμες ιδέες και για ένα ποιοτικότερο τρόπο ζωής. Καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου και πάλι συγχαρητήρια στους διοργανωτές και φυσικά συγχαρητήρια και σε όλους τους συμμετέχοντες. Εύχομαι υγεία και γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα.